Γεια σας και καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Talk to Mad με τον Steve Μιλάτο και την Λένια Williams και τον Buddy. Γεια σου Buddy, πες για τι κάνετε ρε παιδιά, πώς είστε, τα έχω ξαναζήσει όλα αυτά εδώ, κάτσε κάτω. Λοιπόν, κανονικά είναι ήρεμος, μην τον βλέπετε έτσι, εδώ είμαστε παρεούλα και θα είμαστε και για την επόμενη ώρα φυσικά. Γιατί έχουμε πολύ ωραίο καλεσμένο και φυσικά, ο συγκεκριμένος καλεσμένος θα μας τραγουδήσει και στο τέλος της εκπομπής. Και είναι και πολύ ταξιδεμένος επίσης. Που μου αρέσει, off camera είπαμε αρκετά πράγματα και τα ταξίδια του. Ισχύει. Ασία, Αμερική, Αφρική. Αυστραλία έχεις πάει, άραγε. Όχι, αλλά θα πάω όταν γυρίσει. Όχι, αλλά θα πάει, μάλιστα. Λοιπόν, ας μην πούμε πάρα πολλά, να πούμε το νέο μας hashtag, το οποίο είναι το MarTV Greece. Οπότε, ό,τι θέλετε, μπαίνετε και κάνετε φυσικά τα hashtag σας εκεί πέρα. Το ανεβάζετε μέσα από εκεί. Εμείς τα βλέπουμε όλα, να ξέρετε. Μην γκρινιάζεις εσύ. Εμείς τα βλέπουμε όλα, να ξέρετε. Και φυσικά, πάμε να ξεκινήσουμε. Μπορεί να βλέπουν και τις εκπομπές μας αυτές που χάνουν. Στο YouTube, φυσικά. Στο κανάλι του MarTV υπάρχουν όλες. Τα live είναι σε ξεχωριστά κομμάτια, έχει συναντήσει ξεχωριστά και κάποιες είναι ολόκληρες. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε στην παρέα μας τον Τζον Λιγνός. Δεν μπορώ να χειροκροτήσω, καταλαβαίνεις. Oh. Δεν γίνεται. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, με μια κομματιά έτσι πολύ ωραία σε υποδέχεται και σένα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε καταρχάς πώς περνάς αυτή τη φάση. Αυτή τη φάση, ναι. Υπέροχα. Όπως. Δηλαδή, απολαμβάνω πάρα πολύ να είμαι σπίτι μου. Αλήθεια. Όχι, εντάξει. Είναι η χειρότερη περίοδος ζωής μου, βασικά. Ναι. Δεν την παλεύω μέσα σε τέσσερις τοίχους, οπότε... Ναι, οκ. Okay. Όχι τα καλύτερα. Εσείς... Από άποψη δημιουργίας... Από άποψη δημιουργίας... Στην αρχή ήταν δύσκολα, γιατί έχω συνηθίσει να γράφω για τη ζωή μου και τα ταξίδια μου και τις εμπειρίες μου, οπότε ξαφνικά βρέθηκα κλεισμένος. Ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο, το οποίο ξεπέρασα, γιατί κάπως πρέπει να σταθείς στα πόδια σου και να βγάλεις υλικό, οπότε κατάφερα να γράψω πάρα πολλά τραγούδια μέσα στην καραντίνα. Ναι, δεν τα έχω βγάλει ακόμα, αλλά είναι έτοιμα. Έλα ρε. Εσύ γενικότερα εμπνεώσουν, ρε παιδί μου, και τα ταξίδια που έκανες. Ναι, φουλ. Όταν ταξίδευα έγραφα κιόλας. Είχα μια κιθάρα και έγραφα. Και γύρναγα πίσω και έκανα και την παραγωγή τους. Ποιο ταξίδι ήταν αυτό που σου έδωσε τη μεγαλύτερη έμπνευση από τα τρία π.χ. Γιατί βλέπω Ασία, Αμερική και Αίγυπτο, Αφρική, sorry. Ωραία, μπορώ να βάλω μέσα Ελλάδα. Όντως. Ναι, στην Εύβοια. Μου άλλαξε τελείως τη ζωή. Περίμενα να ακούσω κάτι Κίνα και τέτοια. Και... Έχεις καμία σχέση με Εύβοια. Όχι, καμία σχέση. Απλά πήγα μια περίοδο που με άλλαξε τελείως σαν άνθρωπο. Και έχω γράψει και ένα τραγούδι ξεκάθαρα για αυτό το μέρος. Τύπου καλοκαίρι ήτανε. Τύπου ναι, καλοκαίρι, βράδυ, σε παραλία με αστέρια μες στο νερό, να το πω έτσι. Κάμπινγκ φάση. Ελεύθερα, ναι. Α, οκ. Okay. Ούτε κάμπινγκ, απλά είσαι την δηλαδή άμμο. Αυτός. Είσαι δηλαδή αυτός ο τύπος. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Buddy, θες να ηρεμήσεις λίγο, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένας καλεσμένος με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και να ξέρεις ότι άμα συνεχίσεις έτσι, θα βρεθείς και εσύ σε ένα ταξίδι μαζί του και θα μείνεις και εκεί που θα πάει, φυσικά. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Φυσικά, έχεις έρθει εδώ πέρα και με καινούριο τραγούδι. Ανάσα, λέγεται. Να. Λέω να πάμε να το απολαύσουμε πρώτα. Ναι, και μετά να επιστρέψω να μας πεις για αυτό το τραγούδι. Να μας πεις. Ωραία, ναι. Καλύτερα να φύγουμε, να πάμε να τα απολαύσουμε. Και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο και να σε γνωρίσουμε πολύ καλύτερα και θα σου κάνουμε και προσωπικές ερωτήσεις. Πολύ θα μπούμε βαθιά μέσα έτσι, στην προσωπική σου ζωή, καταλαβαίνεις τώρα, γιατί είμαστε αυτοί οι τύποι άλλωστε. Και φυσικά θα δούμε και τι είναι αυτό που ετοιμάζεις από εδώ και στο εξής και θα παίξουμε. Πάμε. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Τέλεια. Κάτσε ρε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον Τζον στην παρέα μας και η αλήθεια είναι ότι σε όλο το break έχουμε συζητήσει πάρα πολύ για τα ταξίδια του. Εννοείται. Όχι μόνο, αλλά πάμε λίγο να το γνωρίσουμε καλύτερα γενικά και πάμε λίγο να μας πεις βασικά και για το Ανάσα που παρακολουθήσαμε τώρα, το οποίο προέκυψε μέσα από το κλειδί του Παραδείσου. Να. Και με το δισκογραφικό ντεμπούτο, το Ocean of Stars. Σωστά. Ωραία. Να πω για αρχή ότι από αυτά τα τρία, το Ocean of Stars είναι το αγαπημένο μου. Προτιμώ να παίζω μουσική, instrumental και ιδανικά να παίζω και όλα τα όργανα μόνος μου. Και μετά μου αρέσει να τραγουδάω. Οπότε το Ocean of Stars περιγράφει για αρχή
μία νύχτα που μου άλλαξε τη ζωή και όλο το thinking. Οπότε επέλεξα να μην βάλω καν στίχους και να, απλά να βάλω όλο το συναίσθημα στη μουσική. Okay. Και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Όποιος νιώθει, νιώθει. Μπορεί να δημιουργήσει το δικό σου στίχο στο κεφάλι μέσα. Ναι. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Περίμενε. Και έχουμε τρία τώρα. Η ανάσα, φαντάζομαι τόσο να στάζεται, όλα τα προηγούμενα δύο έχουν προκύψει από. Από ταξίδια, γιατί τόσο να φτάσει είναι αυτό που μας έλεγες πριν για την Εύβοια, που είναι το. Ναι, ναι, είναι ακριβώς αυτό. Ξεκίνησε στην Εύβοια τόσο να φτάσει. Πού είναι αυτό το μέρος στην Εύβοια? Δεν σας λέω. Περίμενε, ωραία, εντάξει, θα το πω. Βόρεια ή νότια? Βόρεια. Βόρεια, Εύβοια, κάτσε να σκεφτώ, έχω πάει. Απλά σκέψω ότι. Τι. Είναι το. Να το πω. Όχι το που είναι. Ναι, πες το, πες το. Είναι το φαινόμενο του πλανητών που ουσιαστικά κολυμπάς μέσα στη θάλασσα και όταν κουνάς το χέρι σου, είναι σαν να δημιουργείται ηλεκτρισμός και κάνουν σαν και γολαμπίδες διάφορα σαν αστεράκια μες στο νερό. Αυτό είναι στην Εύβοια. Ναι. Και όχι μόνο, έχει και άλλα μέρη. Ναι, είναι πραγματικά μαγικό. Δεν φαντάζεσαι. Δεν θέλει να υπάρχει μικρός ηλεκτρισμός. Ωραία, στο break μπορείς να μου πεις. Μπορεί. Γιατί τα πάω πάρα πολύ στην Εύβοια. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έλα ρε, γιατί το κάνεις αυτό. Συγγνώμη, εσένα σου είπε. Όχι ακριβώς. Μου είπε περίπου ότι είναι στην Εύβοια. Είπα ακτίνα 10 χιλιόμετρων. Την ακτίνα και μου κάνει ακτίνα, αν μου τη δώσεις. Όχι εδώ, στον αέρα, offer. Οκ. Ωραία. Λοιπόν, και η ανάσα έρχεται και προκύπτει από ό,τι κατάλαβα μέσα από την καραντίνα. Ναι, σωστά. Είναι ερωτικό τραγούδι, σίγουρα εντάξει. Και ουσιαστικά μιλάει για συναισθήματα και πράγματα που θες να κάνεις και δεν μπορείς, γιατί είσαι καραντίνα. Δηλαδή. Μπορεί π.χ. δύο άτομα να μην είναι στην ίδια πόλη ή στην ίδια χώρα. Έτσι δεν μπορείς να δεις τον άλλον λόγω της καραντίνας. Γι' αυτό. Επόμενο ταξίδι μετά την καραντίνα, μόλις ανοίξουν όλα. Ισλανδία. Ρέικιαβικ. Ναι, θα γίνω Viking. Okay. Έχω κόλλημα με τους Vikings. Μεγάλο. Όντως. Μεγάλο. Οκ, okay, το ακούω. Πάμε λίγο να το γνωρίσουμε μουσικά βασικά και να δούμε πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική. Και σε τι ηλικία. Ωραία. Πρέπει να ήμουν 2 χρονών και μου είχαν πάρει δώρο ένα ψεύτικο πιανάκι και έπαιζα εγώ και είχαμε πιάνο σπίτι. Οπότε μια μέρα άρχισα να μπουσουλάω, πήγα στο πιάνο και άρχισα να παίζω. Και ήταν όλοι σε φάση. Έχει πρόβλημα. Τι όργανα παίζεις? Τα κύρια μου είναι κιθάρα και πιάνο. Αλλά παίζω κι άλλα. Ξέρω, εγώ έχω παίξει και σιτάρ. Όταν ήμουν στην Ινδία, μάθα να παίζω σιτάρ. Αλήθεια. Ναι. Μπορώ να παίξω ό,τι μου δώσεις. Το κομμάτι με τα ταξίδια πώς προέκυψε? Κατά λάθος. Δηλαδή, είχα σίγουρα την επιθυμία μου μέσα πιο πολύ να πάω Λονδίνο και Αμερική. Okay. Λόγω μουσικής. Τα κλασικά, ναι. Και με το που τελείωσα τη σχολή, μια εβδομάδα μετά, αυτό ήταν το δώρο μου, ένα εισιτήριο για Αμερική. Αλήθεια. Ναι. Τι λες. Και ξεκίνησε. Τι τελείωσες, by the way? Marketing, δεν έχει σχέση, άκυρο. Ωραία, προχωράμε. Συνέβη όμως. Ναι, ναι. Απλά συνέβη. Και από τότε δεν μπορώ να σταματήσω να ταξιδεύω. Είναι lifestyle. Άρα ουσιαστικά το πρώτο ταξίδι ήταν στην Αμερική. Ναι. Πού? Στη Βιρτζίνια. Οκ. Okay. Ρώτησα τώρα, μια σκέψη ότι έχετε πιάνο στο σπίτι. Ασχολείται κάποιος άλλος στο σπίτι σου με τη μουσική? Όχι. Βασικά η αδερφή μου όταν έπαιζε πιάνο μικρή. Αλλά μέχρι εκεί. Η καταγωγή σου είναι από εδώ, Αθήνα? Ναι. Okay. Ο πατέρας μου είναι από Πελοπόννησο, εγώ γεννήθηκα Αθήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε και να δούμε και φωτογραφίες από τα ταξίδια σου βασικά. Κάποιες φωτογραφίες από τα ταξίδια σου. Έχεις γνωρίσει ανθρώπους ανά τον κόσμο που έχεις πάει και έχεις κρατήσει επαφές? Ναι. Από όλες τις χώρες κρατάω επαφές με άτομα, με διαφορετική κουλτούρα. Και μιλάμε που και που, όχι κάθε μέρα, μία φορά το εξάμεινο, ξέρω. Ωραία. Και αν θέλω να κάνω μια ερώτηση ακόμα και πάμε να δούμε τις φωτογραφίες. Αν βγάλουμε το κομμάτι της Ελλάδας που είπαμε για το πιο ωραίο μέρος που έχεις πάει στη ζωή σου, ποιο είναι, ρε παιδί μου, στο εξωτερικό η πιο ωραία μέχρι στιγμής που έχεις ταξιδέψει? Στο εξωτερικό, να πω δύο. Ναι. Ωραία. Το Περού. Ναι. Γιατί ήταν όνειρο ζωής για μένα να πάω Περού. Ναι. Και ίσως η Ιορδανία μου άρεσε πολύ. Η Ιορδανία το λένε πάρα πολύ. Και το είπα να πάει κιόλας. Πάρα πολύ. Και εγώ θέλω να πάω. Η Ιορδανία και η Θιβέτ είναι. Θιβέτ είναι όνειρο ζωής για μένα να πάω. Οκ. Εγώ Ισλανδία. Όταν πας θέλουμε να έρθεις να μας πεις πώς ήταν. Εννοείται. Με καινούργιο κομμάτι. Μαζί όλο. Πακέτο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε μερικές φωτογραφίες, Ελληνάκη μου. Εδώ.
Ωραία. Άτσι, μου πεις Ιταλία, Από τα πιο όμορφα μέρη. Ιταλία, Βόρεια Ιταλία. Βόρεια Είχα πάει road trip, Μπρατισλάβα, Αυστρία, Ιταλία και Σλοβενία. Και απλά ήταν μαγικά. Πήγα να πεθάνω κιόλα στις Δολομίτες, στο βουνό, γιατί πήγα να πέσω. Πήγαινα σε ένα μονοπατάκι τόσο, ξέρω εγώ. Και εκείνη τη μέρα μου ήρθε και το vertigo, άμα ξέρετε, που ζαλίζεσαι. Ναι. Και είχα μείνει μισή ώρα κακαλωμένος. Έχω και κάπου μια φωτογραφία που είμαι έτσι. Αλήθεια. Μέχρι να σηκωθώ και να προχωρήσω, ναι. Γιατί ήταν πολύ, ξέρεις... Πολύ στενό. Βουνό, γκρεμός και πιάσε ένας αέρας που απλά με φρίκαρε. Το... Οι γονείς του λένε γι' αυτό. Δεν τα ξέρουν. Α, οκ, μπορώ να τα μάθουμε τώρα. Δεν θα του πω για τη συνέντευξη. Ωραία. Πάμε στην επόμενη. Αυτό είναι στην Γκόα. Νότια Γκόα για την ακρίβεια. Γιατί αν θυμάμαι καλά, λέγεται Παλόλεμ το μέρος αυτό. Ορίστε. Αν θυμάμαι καλά, αυτό το χωριό λέγεται Παλόλεμ. Δεν έχει σημασία. Είναι... Καμία σχέση με το Sounds of Goa. Τη μουσική. Δεν έχω ιδέα τι λες. Είναι ένα είδος μουσικής που λέγεται Sounds of Goa. Α, συνδέεται. Όχι, όχι, καμία σχέση. Οκ, απλή ερώτηση. Ποια ερώτηση. Απλή ερώτηση, αυτό ήθελα να... Okay, cool. Και αυτό είναι, Goa είναι στην... Στην Ινδία. Ινδία. Είναι εκεί που γίνονται και τα Sai Party, Psychedelic Party, αλλά αυτά γίνονται στη Βόρεια Goa και στη Νότια Goa είναι πιο chill, ξέρω εγώ. Ναι, και αυτό ήταν προ κορονοϊού και μετά κορονοϊού, κατάλαβες τώρα. Ή γίνονται ακόμα, μήπως πάμε όλοι μαζί, παιδιά. Μου φαίνεται ότι κάτι γίνεται και τώρα από πάρτι, κάτι έχω ακούσει ότι γίνεται. Να σε ρωτήσω κάτι, αν είχες την επιλογή και σου λέγανε πριν τον κορονοϊό, ξέρεις ότι θα κλειστούμε μέσα. Ναι. Θα επιλέγεις να κάνεις την καραντίνα σου εδώ ή σε κάποιο μέρος του κόσμου. Ναι, όχι, προφανώς δεν θα έμενα εδώ. Θα φεύγα, θα πήγαινα οπουδήποτε αλλού. Αλήθεια. Αλλά δεν πρόλαβα. Και πώς θα επιβίωνες. Δεν ξέρω. Θα βρίσκα τρόπο. Οκ. Okay. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Oh. Oh, nice. Αυτό είναι στην Τουρκία, παιδιά. Στην Τουρκία. Ναι, όσο περίεργα και να ακούγεται, είναι στην Τουρκία. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Στην Τουρκία το λένε ότι είναι όντως πάρα πολύ ωραία. Ισχύει ότι μοιάζει πολύ με την Ελλάδα, ναι. Ναι, και όχι μόνο τα μέρη, αλλά και άνθρωποι. Τα μέρη, ναι. Δηλαδή, πολύ κοντινές κουλτούρες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τσακωνόμαστε τόσα χρόνια. Μου φαίνεται ότι είναι πολιτικό το θέμα, γιατί οι άνθρωποι είναι οκ. Okay. Ναι, οκ. Okay. Πολύ ωραίο. Δηλαδή, βλέπεις τον πάγο όλο αυτό και λες σίγουρα κάτι βόρειο. Κοίτα, γενικά στην Τουρκία έχει... Στην Τουρκία έχει... είναι και όπως και στην Ελλάδα, έχει τα πάντα. Και βουνό, ναι, 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 και θάλασσα. Έχει πραγματικά τα πάντα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Και φανταστικές θάλασσες επίσης έχει. Ισχύει. Πάμε και έχουμε κι άλλη. Έλα, Παναγία μου. Α, αυτό ήταν από τα πρώτα μου ταξίδια. Αυτό είναι στο Μαρόκο, λέγεται Κάσμπα αυτό το μέρος. Το Μαρόκο σου άρεσε. Ή είναι πολύ ωραία, ήταν λίγο τρομακτικά, γιατί ήταν και η πρώτη εμπειρία μου με μουσουλμανική χώρα. Δεν το λέω κάπως περίεργα, απλά. Άμα πάει κάποιος θα καταλάβει. Είναι μόνο άντρες έξω, σε κοιτάνε, είναι τρομακτικά. Και το πιο τρομακτικό βασικά είναι το πρωί, ξέρω εγώ, 5 η ώρα, που ξυπνάς από τους ήχους από τα τζαμιά, που ακούς αυτούς που ψέλνουν. Okay. Και είναι... Μουσικά σε έχει επηρεάσει καθόλου αυτό με τα ταξίδια. Σίγουρα. Έχεις πάρει δηλαδή ήχους. Ναι, γιατί έχω παίξει και με άλλους μουσικούς. Σε κάθε χώρα που είμαι, βρίσκω κάπου κάποιον και παίζω και άλλα όργανα. Παίζω σιτάρ, παίζω περκάσιον, παίζω την άνα από αυτά. Έλα ρε. Και ναι. Ποια χώρα σε επηρέασε περισσότερο, μπορείς να πεις, στην ιδεολογία σου για τη μουσική και στο χαρακτήρα σου. Ίσως η Ταϊλάνδη, αλλά όχι επειδή γνώρισα κάποιον που έπαιξα, απλά επειδή ήμουν ένα μήνα μόνος μου και πειραματίστηκα πάρα πολύ στον εαυτό μου με τη μουσική. Και είχα κάνει και κάποιες συναυλίες εκεί που άλλαξε λίγο το thinking για το πώς βλέπω τη μουσική. Δηλαδή, τότε ήταν η πρώτη φορά που επέλεξα να πάω από το αγγλικό στίχο στον ελληνικό, γιατί είδα ότι δεν έχει σημασία η γλώσσα όταν είσαι έξω, αλλά το τι νιώθεις και το τι βγάζεις τον άλλον. Οπότε, οι άνθρωποι εκεί, παρόλο που δεν ήταν Έλληνες, τους άρεσε πιο πολύ η ελληνική μουσική από τα αγγλικά που έπαιζα. Εσύ τι μουσική άκουγες σαν παιδί? Εγώ άκουγα Led Zeppelin και τέτοια. Α, έξω να θυμίσεις. Rock. Ναι. Οκ, okay. Ελληνικά δεν άκουγες ποτέ? Άκουγα μικρός, Χατζηγιάννη, Βανδύ, ξέρεις, τα κλασικά. Τα κλασικά.
Πάμε και στη τελευταία φωτογραφία. Αυτό είναι στο Περού. Στο Περού. Ναι. Είναι αλικές εκεί. Oh. Ναι. Τι λες, παιδί. Δεν έχω πολλά πράγματα να πω για το συγκεκριμένο μέρος, αλλά το Περού σαν ταξίδι ήταν το αγαπημένος μου προορισμός, ας πούμε, από το εξωτερικό ίσως. Γιατί ήταν όνειρο ζωής να πάω στο Μάτσου Πίτσου. Και? Και πήγα. Και πώς ήταν στο Μάτσου Πίτσου? Ήτανε μαγικά. Είσαι στα, θυμάμαι, 5.000 πόδια, είναι κάπου πολύ ψηλά και έβρεχε κιόλας εκείνη τη μέρα. Όπου εκεί ανεβαίνεις πώς? Ανεβαίνεις είτε με τα πόδια, είτε με τρένο. Εγώ προσωπικά, επειδή δεν είχα πολλές μέρες, επέλεξα το τρένο. Εντάξει, δεν το μετάνιωσα κιόλας που επέλεξα το τρένο, γιατί έβρεχε. Και βλέπεις λάμα, βλέπεις baby αλπάκα. Ωραία, το λάμα είναι το ψηλό, το αλπάκα είναι το κοντό και το μαγιαρό. Μοιάζουν πολύ αυτά τα δύο. Το ένα έχει μακρύ λαιμό κιόλας και πιο πολύ από άλλο. Τι λες τώρα. Παιδιά, ναι, πρέπει να πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και πάμε λίγο να δούμε έτσι ένα απόσπασμα από το πρώτο live concert των Μελισσών, το πρώτο live concert των Play Motion Live Stream Series από την Amita Motion. Ήμασταν εκεί πέρα, το θυμάστε πάρα πολύ καλά, στο οποίο φυσικά συμμετείχαν οι Μέλισσες, όπως πρέπει να πω λίγο, η Κάμτα, ο Τόκελ και ο Αναστάσιος Ράμος. Υπάρχει και στο YouTube, υπάρχουν αποσπάσματα και στο YouTube της Amita Motion, μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε. Περάσαμε φανταστικά. Οπότε, πάμε να το απολαύσουμε, να δείτε τι έγινε εκείνη την ημέρα, γιατί έρχονται και άλλα Play Motion Live Stream Series από την Amita Motion και επιστρέφουμε εδώ πέρα σε πολύ πολύ λίγο με τον Τζον, αλλά και το Fast Mad. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και η αλήθεια είναι ότι μας έχει ταξιδέψει ο Τζον με το... Όλα καλά? Ναι. Φέραμε και το Kraken μέσα, σε περίπτωση που δώσεις λάθος απαντήσεις να σε φάει. Θα με φάει. Για το Fast Mad, φαίνεται. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σε... θέλω να σε ρωτήσω. Έχεις ψάξει καθόλου, γιατί γενικώς γίνονται ταξίδια αυτό τον καιρό. Το έψαξες καθόλου εσύ, έφτασες στη φάση να πεις φίλε, θέλω να φύγω. Έψαξα. Γενικά πιστεύω ότι έξω από την Ελλάδα επιτρέπονται τα πάντα σχεδόν. Δηλαδή μπορείς να πας όπου θες. Okay. Ναι. Είναι λίγο πιο COVID-free. Άρα είναι ανοιχτό το κομμάτι των ταξιδιών. Είναι, αλλά ακόμα φοβάμαι να πάω, από την αλήθεια. Okay. Δηλαδή είναι και το οικονομικό μέρος που λογικό καραντίνας. Βοήθησε, οπότε ναι, υπομονή. Okay. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, αγαπημένο φαγητό. Αγαπημένο φαγητό... Δύσκολη ερώτηση. Κανένα, δεν μου πολύ αρέσει το φαγητό βασικά, τρώω από ανάγκη. Όντως. Ίσως τα μακαρόνια, ναι. Συγγνώμη, να αλλάξω λίγο την ερώτηση. Τρώω που δεν είναι αστεροπιδό. Αγαπημένο φαγητό, το καλύτερο φαγητό που έχεις φάει έξω. Σε ταξίδι. Σεβίτσε. Είναι... Σεβίτσε. Ναι. Είναι ομό ψάρι ουσιαστικά, σαν τάρταρ. Το οποίο το έχεις φάει πού? Στο Περού. Το Περού είναι πρώτο βλέπω στην προτίμησή σου. Ήταν ωραία. Γενικά, Λατινική Αμερική είναι και πολύ καλοί άνθρωποι και πολύ θερμοί και μ' άρεσε. Okay. Αγαπημένο χρώμα. Το μαύρο. Και το πορτοκαλί. Για να μην πω μαύρο. Πώς περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο? Παίζω μουσική και πάω στο βουνό και βλέπω το sunset. Okay. Έχεις κάποιο βουνό συγκεκριμένο επιλέγεις? Στον Ιμητό πάω συνήθως, επειδή είναι κοντά, αλλά και τα άλλα μου κάνουν. Βουνό να είναι και την άλλη. Θέλω να μας πεις μία ένοχη απόλαυση, παιδί μου, ένα guilty pleasure. Το σεξ. Okay. Περνάει. Yeah. Γιατί είναι ένοχο? Το παράνομο σεξ. Το παράνομο. Σε locations δηλαδή, σωστά. Ναι. Okay. Σε ποια χώρα θα έμενες για πάντα πέρα της Ελλάδας? Στην Ισπανία. Ισπάει. Ναι. Πήγα Μαδρίτη βασικά. Είναι τέλεια. Είναι πολύ ωραία. Είναι σαν Ελλάδα σε καλύτερα. Ναι. Δεν έχω πάει. Είναι τέλεια. Ισπανία. Grand Via, περπατά. Η Grand Via, ναι. Ο κεντρικός δρόμος, είναι σαν να περπατάς στην Ερμού. Ναι. Είναι ένας δρόμος τεράστιος και είναι σαν να περπατάς στην Ερμού κανονικά. Έλα, παιδιά, μου το κάνετε τώρα αυτό. Θεέ μου. Σε παρακαλώ, κάνε να ανοίξω το πράγμα. Δεν μπορώ άλλο. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι? Το αγαπημένο μου τραγούδι.
από τα δικά σου. Το Ocean of Stars. Από τα δικά σου είναι το Ocean of Stars. Αν σε έβαζα να επιλέξει από. Από άλλον καλλιτέχνη. Ναι. Ή ένα τραγούδι που σε έχει στιγματίσει, ρε παιδί μου. Iron Sky, Paolo Nutini. Οκ. Μου ήρθε ένα που με έχει στιγματίσει παλιά. Δεν είναι το αγαπημένο μου αυτή την περίοδο, αλλά αυτό μου τα έσκασε τώρα. Αν η ζωή σου ήταν ταινία, τι τίτλο θα ήθελες να έχει και ποιον ηθοποιό θα ήθελες να την παίξει για σένα. Δηλαδή να είναι στη θέση σου ο ηθοποιός. Να τις αρκώσει. Τζάρετ Λέτο. Ωραίος. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ αυτός ο ηθοποιός. Και θα λέγεται... Το ταξίδι της ζωής μου. Το ταξίδι της τρέλας. Οκ. Travel of Madness, μ' αρέσει. Ποιο είναι το πιο mad όνειρο που έχεις δει. Το πιο τρελό όνειρο που έχεις δει. Το πιο τρελό όνειρο ναι, που έχω δει. Που να λέγεται. Που να λέγεται, ναι. Ναι. Που να λέγεται. Mm. Δεν ξέρω. Δεν λέγεται κανένα. Οκ. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ωραία. Ποιο είναι το πιο τρελό σκηνικό που σου έχει τύχει σε ταξίδι. Που να λέγεται. Που να λέγεται. Ναι. Ωραία. Να πω... Πριν να λέγεται. Οκ. Ήμουνα Αίγυπτο και σε μια περιοχή που λέγεται Λούξορ. Είναι ο Νείλος εδώ. Και εδώ είναι όλα τα ξενοδοχεία και αποφάσισα να μείνω από την άλλη μεριά του ποταμού, που είναι οι locals, για να το ζήσω και να γνωρίσω και την κουλτούρα τους. Και μου είχαν πει, μη βγεις έξω μόνος σου, άμα θες κάτι πες μας. Και έλειπαν εκείνη τη στιγμή, οπότε έπρεπε να περάσω το ποτάμι. Και βγήκα έξω, βρήκα έναν τύπο ο οποίος είναι, είμαι ξεναγός, ελάτε μαζί μου, πάμε. Τον εμπιστευτήκαμε και εν τέλει για να μην πολυλογώ, μπλέξαμε και βρεθήκαμε σε ένα μέρος που δεν έπρεπε και επειδή ο καημένος ο ξενοδόχος γύρισε και είδε ότι λείπαμε και λέει «Πού είναι αυτή, ξέρω». Και του είπαν «Έχουν φύγει με αυτόν», ο οποίος είχε πει ψέματα ότι μας πήγαινε κάπου αλλού ενώ μας πήγαινε αλλού. Και άρχισε να τρέχει ο άλλος, να τρέχει και μας βρήκε τυχαία στο δρόμο, τελευταία στιγμή όταν ο άλλος είχε αρχίσει να γίνεται επιθετικός μαζί μας. Τι ήταν σε φάση για να σας κλέψουν, ας πούμε. Πραγματικά δεν πρόλαβα να μάθω τι θα γινόταν σε εμάς, αλλά σίγουρα η κατάληξή μας δεν θα ήταν καλή, δεν ξέρω αν θα είχα γυρίσει. Αυτό. Τι λες τώρα. Ναι. Πολύ επικίνδυνο. Να το πούμε και αυτό, ότι πρέπει γενικώς να είσαι πολύ προσεκτικός όταν... Ναι, σίγουρα. Όποιος θέλει να ταξιδεύει πρέπει να, πραγματικά να έχει τα μάτια του πεντάνυχτα. Άκου τώρα. Όρθα άνοιχτα. Ναι, όχι, μαζί σου. Όπως είχα το πει, το νόημα καταλαβαίνουν ότι πρέπει να προσέχουν τον εαυτό τους. Ναι. Τελευταία ερώτηση. Με ποιον διάσημο ή διάσημη θα ναυαγούσε σε ένα νησί. Σε ένα ερημονήσι. Ερημονήσι. Περίμενε. Ναι. Και ποιο ερημονήσι θα ήθελες να είναι αυτό, έτσι επειδή... Δεν με πειράζει το ερημονήσι, όπου να είναι, καλά είναι. Σίγουρα θα ήταν κοπέλα, εντάξει. Ναι. Θέλω και 9 γυναίκα και έναν άντρα όμως. Οκ, εντάξει, δεν έχω θέμα. Billie Eilish και να βάλω κι άλλη μια κοπέλα. Γιατί τα Σουλτάνα, γιατί έχει προτίμηση στις γυναίκες, τι? Οπότε δεν είναι σαν άντρας. Οκ. Οκ. Και με έναν άντρα. Αλλά το επιλέγω μουσικά. Ναι, 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 μαζί σου. Και να φέρω και ένα. Είπαμε τον Τζαρετ Λέτο. Α, ναι. Και φωνάρα και ηθοποιό. Και το φίλο του Στίβ. Ωραία. Μπορώ να τον επιλέξω, έτσι. Α, ναι, εντάξει, διάσημο είναι και αυτό που μπορεί να παίξει μπάλα όπως θέλει. Είναι ο πρώτος που με επιλέγει, νομίζω. Ναι. 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 Και μη μου. Μπράβο, παιδιά, να περάσετε καλά. Σας το εύχομαι. Λοιπόν. Πάμε να φύγουμε σε ένα σύντομο break. Πριν φύγουμε στο break, να σας πω ότι έχουμε, ότι σε πολύ πολύ λίγο καταρχάς θα έχουμε live. Οπότε θα γυρίσουμε εδώ με τον Τζον, σε αυτό που ξέρει πολύ πολύ καλά να κάνει. Αλλά έχουμε πάντα στην παρέα μας και την πολύ αγαπημένη Wet and Wild και για την ακρίβεια. Έχω μαζί μου, θα ανοίξω κιόλας εδώ πέρα, να σας δείξω αυτά τα υπέροχα Glow Wild που ουσιαστικά είναι. Και τώρα να δεις εδώ πέρα. Βγαίνουν σε δύο αποχρώσεις, Halo Halo, το βλέπετε εδώ πέρα,
ή Hello Halo ή Hello Halo, όπως θέλετε μπορείτε να τα πείτε. Είναι εδώ σε 4 ουσιαστικά διαφορετικές αποχρώσεις, είναι 2 επί της ουσίας. Είναι highlighters, τα οποία highlighters εγώ έχω ξαναπεί ότι τα χρησιμοποιώ σε πάρα πολλά σημεία του προσώπου. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και στα ζυγωματικά, μπορείτε και στη μύτη, μπορείτε και στα χείλη. Εσείς μπορείτε να μιλήσετε, αν θέλετε, για το ταξίδι. Μύτη, χείλη, σαν σκιά, είναι απαλές αποχρώσεις οι οποίες χτίζονται, πολύ σημαντικό αυτό. Ελαφριά υφή, εύκολη εφαρμογή. Αναδεικνύουν έτσι αυτό το φως στα ζυγωματικά που σας είπα πριν από λίγο. Επίσης έχουν και αυτή την αίσθηση της πούδρας. Έντονο χρώμα, κάλυψη, δεν περιέχουν γλουτένη. Επίσης δεν περιέχουν άρωμα και είναι και cruelty free. Πάρα πολύ σημαντικό. Αντίστοιχα, αφού έχω πιάσει αυτό το powder κομμάτι της υπόθεσης, τις παλέτες αυτές τις αγαπημένες μου. Αχ, γύρισαν, συγγνώμη. Και μου είχαν τελειώσει κιόλας. Λοιπόν, μιλάμε για τις Color Icon Eyeshadow και τις βλέπετε εδώ πέρα. Είναι 10 σκιές, όπου μάλιστα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι μπορείς εδώ πέρα να βλέπεις. Μπράβο. Μπορείς εδώ πέρα λοιπόν να σου δίνει τους αριθμούς και σου δείχνει τον τρόπο να αναμίξεις τις σκιές μεταξύ τους για να κάνεις το, να δημιουργήσεις το look που εσύ θέλεις. Οπότε έχετε και αυτή την ευκολία. Wet n Wild φυσικά, Greece, μπαίνετε και κάνετε follow σε Facebook και Instagram και βλέπετε ό,τι νέο τρέχει, αλλά και skourascosmetics.gr μπαίνετε και κάνετε τις παραγγελίες σας, καθώς και skourascosmetics κάτω παύλα official είναι στα social media. Πάμε. Φεύγουμε σε ένα σύντομο break. Μην ξεχνάτε ότι μένετε πάντα συντονισμένοι στο Mad Radio 106,2 γιατί περισσότερες επιτυχίες για την Αθήνα και η καλύτερη ξένη μουσική είναι εκεί πέρα και ανανεωμένο πρόγραμμα. Και φυσικά νούμερο ένα trends και throwback και επιστρέφουμε σε πολύ. Με το live. Ευχαριστώ. Ανάσα. Ναι. Ανάσα, ναι. Μια. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο part αυτής εδώ της εκπομπής. Το αγαπημένο μας κομμάτι, το οποίο μας έχει λείψει πάρα πολύ, αλλά εμείς φροντίζουμε και εσάς προσέχουμε με το live, έτσι ώστε να περνάτε καλά και βρίσκεστε στο σπίτι. Λοιπόν, θα σηκωθούμε εμείς, έχει έρθει η ώρα, να αφήσουμε τον Τζον για να βγάλει και τη μάσκα του, για να είναι άνετος. Και ξεκινάς και εμείς φεύγουμε. Έλε, θα πάρω μια ανάσα. Πάρε μια ανάσα, μπράβο, βγάλει και τη μάσκα και πάρε μια ανάσα και εμείς επιστρέφουμε εδώ. Θα σε απολαύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ψυχή μου, τα μπλε σου μάτια βλέπω, λάμπουν σαν ροσέλας, αστέρια να χορεύουν στην έναξη της μέρας. Γιατί δεν θες να πονέσουμε μαζί όταν θα βραδιάζει και το πρωί να ξυπνήσουμε μαζί στην ίδια φυλακή. Λουλούδια φύτεψα για να μετανοήσω ο ήλιος μαζί σου και μηνά με την βροχή. Γιατί δεν θες να πονέσουμε μαζί όταν θα βραδιάζει και το πρωί να ξυπνήσουμε μαζί στην ίδια φυλακή. Γιατί δεν θες να πονέσουμε μαζί όταν θα βραδιάζει και το πρωί να ξυπνήσουμε μαζί στην ίδια φυλακή. Ευχαριστώ πολύ.
τι ωραία που μας ταξίδεψες με τον τρόπο σου, αυτό το μοναδικό. Να βάλω τη μάσκα, παιδιά, μην σας κολλήσω. Ήταν, νομίζω, ναι, ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Νομίζω το unplugged version και τα cover acoustic, δεν ξέρω τα λέω καλά, τους όρους. Είναι, νομίζω, πολύ πιο ωραία, γιατί είναι πολύ πιο προσωπικά, τα θεωρώ. Και εγώ, και είναι πολύ πιο οικία για κάποιο λόγο, νομίζω. Θέλουμε λίγο να μας πεις τι είναι αυτό που ετοιμάζεις από εδώ και στο εξής. Παιδιά, ετοιμάζω, γενικά να σας πω λίγο ότι δεν θα γράφω μόνο τραγούδια για τον εαυτό μου, θα γράφω κυρίως τραγούδια για άλλους. Oh. Ναι. Απλά μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω και να εμφανίζομαι, οπότε δεν μπορούσα να πω όχι στον εαυτό μου στο να τραγουδήσω. Ναι. Και αρχικά εξασκούμε πολύ, γιατί η φωνή είναι κάτι καινούριο για μένα. Mm-hmm. Και ετοιμάζω, εκτός από πολλά singles και συνεργασίες πριν και μέσα στο καλοκαίρι, έναν δίσκο που έρχεται του χρόνου. Ναι. Ίσως μέσα στο 21, ο οποίος θα είναι νέο soul, πιο περίεργος από αυτά που γράφω τώρα. Οκ. Okay. Ναι. Για άλλους, η μουσική που γράφεις είναι αυτό, το στυλ το δικό σου, το ύφος το δικό σου. Το ψάχνω ακόμα το ύφος μου. Mm-hmm. Πιστεύω ότι δεν το έχω βρει, αλλά είμαι πολύ κοντά σε αυτό που θέλω να παίζω. Okay. Στο ευχόμαστε και ελπίζω να ξανάρθουμε εδώ, να γιορτάσουμε και ακριβώς να τραγουδήσουμε όλοι μαζί παρέα. Εννοείται. Χωρίς τις μάσκες, το ελπίζουμε πολύ, μακάρι, πολύ σύντομα. Λοιπόν, εμείς ένα τεράστιο φιλί θα στείλουμε σε όλους σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για μια επόμενη εκπομπή. Τζον, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Να μην ξεχάσουμε, ότι η εκπομπή ανεβαίνει στο YouTube, στο κανάλι μας, στο MAD TV. Και επίσης το live ανεβαίνει σε ξεχωριστό κομμάτι, αν θέλετε να το απολαύσετε. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ.